Και ξαφνικά λοιπόν, μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, πώς λέμε στο χωριό μου, βγήκαν τα σαλιγκάρια στον ήλιο και αρχίζουν να μιλάνε για το δίκαιο της Παλαιστίνης. Εγώ όταν μιλάγατε δεν είπα κουβέντα, αλλά επειδή επιμένετε τώρα θα δείτε. Είσαστε εσείς όλοι που τρέξατε από την πρώτη στιγμή να νομιμοποιήσετε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, όπως είπατε, του Ισραήλ. Είσαστε όλοι πλην ΚΚΕ που ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο ακριβώς αυτή την καταδίκη των Παλαιστινίων. Και να ξεκαθαρίσουμε, εμείς με τη Χαμάς δεν έχουμε, είμαστε άβυσσος. Και το καταλαβαίνει και ο πιο, πώς να το πω δηλαδή, απλός άνθρωπος. Όμως, 100.000 νεκροί πριν την επέμβαση, επικισμοί. Εσείς που κόπτεστε για το διεθνές δίκαιο, πόσα χρόνια λοιπόν υπάρχει απόφαση του ΟΗΕ για Παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα πριν το 67, για ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, για επιστροφή των προσφύγων. Αυτά δεν είναι απόφαση του ΟΗΕ. Τώρα τα ξεχάσατε. Και τώρα ξαφνικά τα θυμηθήκατε. Και τι λέτε στο Θεό σας να ακούει ο ελληνικός λαός? Υπέρμετρη απάντηση. Πού είναι η ανθρωπιά? Η αυτοάμυνα είναι 35.000 νεκροί? Η αυτοάμυνα είναι 7.000 αγνοούμενοι? Η αυτοάμυνα είναι 16.000 παιδιά? Η αυτοάμυνα είναι 7.000 γυναίκες? Δεν βγάλατε άχνα όλο αυτό το διάστημα όλοι σας. Πλην ΚΚΕ. Και τώρα θυμηθήκατε τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και πάλι αφήνετε περιθώρια. Μην εκνευρίζεστε. Θα σας διαβάσω τι έχετε πει και τι έχετε αποφασίσει. Όλους. Για την υπέρμετρη απάντηση. Αυτό είναι το θέμα. Απαντάω για το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο θέμα. Ουκρανία. Εκεί παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Σωστά. Εμείς από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε και ήμασταν οι μόνοι που κάναμε και διαδήλωση. Έξω από τη ρώσικη πρεσβεία. Εσείς δεν κάνατε τίποτα. Φυσικά εσείς δεν τα έχετε καλά με τον κόσμο. Τα έχετε καλά με το να βγάζετε λόγους και να έρχονται και τα τηλεοπτικά κανάλια. Ανεξάρτητα λοιπόν από αυτό, τι συμβαίνει, ποιος συγκρούεται στην Ουκρανία? Οι Ουκρανοί με τους Ρώσους? Όποιος το πει αυτό είναι αφελής ή δεν θέλει να το αναγνωρίσει. Πλέον συγκρούεται το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας και την πληρώνουν ο λαός της Ουκρανίας και ο λαός της Ρωσίας. Αλήθεια ή ψέματα? Για ποιο λόγο? Για το μοίρασμα της περιοχής. Εσείς λοιπόν τι θέση παίρνετε σε αυτό και στη θέση της Ελλάδας να σταλούν όπλα στην Ουκρανία? Ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται διαφώνησε. Για να είμαι ειλικρινής, τι είπε? Δεν διαφωνούμε να σταλούν, αλλά μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι απευθείας. Τρίτο θέμα. Δεν απαντάω μόνο στο ΠΑΣΟΚ, έτσι για να μην θεωρηθεί μονομέτωπος. Τρίτο θέμα. Ποιο είναι το κύριο? Η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην δεχτεί τη μονομερή ίσχυ και εννοούμε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να αναπτύξει την ίδια της πολιτική. Ευρωστρατό κλπ. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα φτιάξει έναν ευρωστρατό ο οποίος δεν θα συμμετέχει στο μοίρασμα και στο ξαναμοίρασμα των αγορών, ο οποίος δεν θα εξαπολύει πολέμους μαζί με τον ΝΑΤΟ, ο οποίος θα είναι στρατός της ειρήνης και της ασφάλειας, κοροϊδεύεται τον κόσμο. Ομά και κανονικά. Δηλαδή αν φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ευρωστρατό, θα έχουμε το αντίπαλο δεός? Όχι. Αυτοί στο μόνο που διαφωνούν είναι ποιος θα πάρει τα περισσότερα. Και δεν, όχι μόνο δεν θα έχουμε αντίπαλο δέος, που δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά ξέρετε τι λέει η συνθήκη της Λισαβόνας και όλα όσα ζήσαμε, τουλάχιστον και προσωπικά,
που δεν έχει σημασία, 5 χρόνια εκεί. Πυλώνας της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι είναι, το ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν σταματήστε αυτά τα παραμύθια. Και για να πάμε στο νομοσχέδιο, για να μην λέω περισσότερα. Ο Νίκος ο Παπαναστάσης, συνταγματάρχης των ειδικών δυνάμεων εν αποστρατεία. Έχει σημασία που το λέω αυτό. Και η Αφροδίτη Κτενά, καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Και ο Γιώργος ο Μαρίνος, υπεύθυνος διεθνών σχέσεων, νομίζω ότι το έκαναν φίλο και φτερό. Αναφέρθηκαν, θα επαναλάβω πολύ γρήγορα. Σε ποιο περιβάλλον έρχεται αυτό το νομοσχέδιο? Θα μου πείτε, έχει σημασία? Βεβαίως και έχει σημασία. Και γιατί έρχεται τώρα? Σε ένα περιβάλλον, θα το πω απλά, που μυρίζει μπαρούτι. Μυρίζει μπαρούτι, οι ανταγωνισμοί οξύνονται, όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός, για το μοίρασμα, τον έλεγχο, το μοίρασμα των αγορών, τον έλεγχο της ενέργειας, τους δρόμους μεταφοράς, των προϊόντων, της ενέργειας και το γεωστρατηγικό έλεγχο, ναι ή όχι. Όποιος δεν τα αναγνωρίζει, είναι, λέω, δεν καταλαβαίνει τίποτα πλέον. Έχουν διαμορφωθεί πλέον στρατόπεδα. Και είναι ολοφάνερα. Δεν θα πω ευρωασιατικό και ευρωδυτικό, αλλά στην πράξη αυτό είναι. Υπάρχουν συμμαχίες οι οποίες αλλάζουν. Θυμηθείτε πρώτο παγκόσμιο, θυμηθείτε δεύτερο. Αλλάζουν. Έχουν ανοιχθεί πολεμικά μέτωπα στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και διαμορφώνονται κι άλλα, όπως στην Νοτιοανατολική Ασία. Και δεύτερο, οικονομικά, στον καπιταλιστικό σύστημα συνολικά υπάρχει στασιμότητα στην ανάπτυξη. Τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση με τη συνένεση των άλλων κομμάτων? Εδώ είναι το ερώτημα. Ως μέλος του ΝΑΤΟ συμμετέχει στους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρακτικά, όχι μόνο πολιτικά, συμμετέχει και στα δύο μέτωπα του πολέμου. Και στις Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή. Και λέω πρακτικά και στρατιωτικά. Συμμετέχει στην Ουκρανία? Θα πούνε όχι. Πώς δεν συμμετέχει, αφού στέλνει οπλισμό? Εδώ αφόπλησε νησιά και έστειλε. Εδώ ετοιμάζεται και αυτά τα κόλπα μέσω Τσεχίας και λοιπά, εντάξει, είναι για αφελείς. Τα πουλάω στην Τσεχία για να τα δώσει η Τσεχία. Ωστόσο όμως συμμετέχει άμεσα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Συμμετέχει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βεβαίως. Φρεγάτα Ίδρα. Τώρα ψαράει, για ποιο λόγο? Γιατί πάνε εκεί? Για να προστατεύσουν μόνο την ασυπλουέα και τα συμφέροντα των εφοπλιστών των Ελλήνων? Όχι, βέβαια. Για να διασφαλίσουν το νότιο μέτωπο του Ισραήλ. Γιατί στέλνουμε Patriot, που είπε πριν εδώ ο κύριος Δένδιας, στη Σαουδική Αραβία? Για ποιο λόγο? Τι υπερασπίζονται οι Patriot στη Σαουδική Αραβία? Τα σύνορα της Ελλάδας? Μην τρελαίνε τον ελληνικό λαό. Υπερασπίζονται τη Σαουδική Αραβία και τις επενδύσεις που υπάρχουν εκεί. Και υπερασπίζονται γενικότερα το Ισραήλ, που είναι η αιχμή του δόρατος, θα έλεγα, των Αμερικανοανατολικών συμφερόντων. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Γιατί πρέπει να εξηγηθούμε απέναντι στον ελληνικό λαό. Πρώτη φορά δηλαδή η Ελλάδα μέσα αυτό το περιβάλλον κλπ? Όχι. Υπάρχει πόλεμος που εξαπολύθηκε μετά το 1990, που δεν συμμετείχαν όλες μα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Να αρχίσουμε. Ιουγκοσλαβία. Συμμετείχε ή όχι? Ακόμα έχει στρατεύματα στη Βοσνία. Είχε στο Κόσοβο. Έγινε χώρος διέλευσης των ανατολικών στρατευμάτων. Έστειλε καράβια και οι ναύτες ξεσηκώθηκαν προς τιμή τους εκεί. Αφγανιστάν. Συμμετείχε ή όχι? Έστειλε. Και ξέρετε, επειδή λένε διάφορα, δεν ήταν πρώτης γραμμής, ήταν πίσω. Γιατί ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο της πρώτης γραμμής. Πρέπει να φάνε, πρέπει να θεραπευτούν όταν τραυματίζονται κλπ. Ιράκ. Λιβύη. Φρεγάτα έξω από τη Λιβύη δεν έστειλε η τότε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ? Για ποιο λόγο? Για ποια συμφέροντα στη Λιβύη? Παντού. Και τώρα το ίδιο ακριβώς κάνει. Άρα, όσοι λοιπόν μιλούν για φιλειρηνική πολιτική και για χώρα ασφάλειας και ειρήνης,
κυριολεκτικά κοροϊδεύουν και με την ιστορία, αλλά κοροϊδεύουν και τον ελληνικό λαό. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν, που ήρθε τώρα και έτσι με, πώς το λένε, με μεγάλη προπαγάνδα. Εμείς λέμε ότι είναι ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις των σχεδίων Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να υπηρετήσει την πολιτική, την επιθετική, τη δολοφονική αυτών των οργανισμών και να εμπλέξει ακόμα περισσότερο τη χώρα, με τη θέληση βέβαια όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και των άλλων κομμάτων στις επιδιώξεις, οι οποίες δεν φαντάζομαι να είναι φιλιρινικές ή κανένας δεν μπορεί να τις υποστηρίξει. Είναι λοιπόν ολοφάνερη η επιδίωξη όλων των αλλαγών. Έχει προμετωπίδα το συντονισμό με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε προκλητικό μάλιστα σημείο. Εδώ υπάρχει και η αντιγραφή, φωτοτυπία αμερικάνικων μοντέλων και αμερικάνικου στρατούς, που βρίσκει απέναντι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω να σας πω κάτι και σας φανεί ζώρικο. Ο αμερικάνικος στρατός και η αμερικάνικη πολιτική, ο αμερικάνικος δεν έχει κερδίσει κανένα πόλεμο. Ούτε έναν. Νίκο, τον Παπαναστάση λέω, ποιον πόλεμο κέρδισε? Κανέναν. Κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά κανέναν. Γιατί στηρίζεται σε άλλα πράγματα και όχι στο πατριωτικό συνέστημα. Γιατί η πατρίδα δεν είναι να πάει να σκοτώνει στους Άραβες, στους Βιετναμέζους και σε όλο τον κόσμο που έχουν εξαπολύσει, επιθέσεις. Και ξέρετε, οι μισθοφόροι στην Ελλάδα, γιατί έμεση είναι, δεν περνάνε εύκολα. Έχει παράδοση ο λαός μας. Οι μισθοφορικοί στρατοί έχουν ιτηθεί σε όλη την ιστορία. Αυτό που έχει κερδίσει πάντα είναι αυτοί που πολεμούν για το δίκιο. Και τώρα οι λαοί θα πολεμούν για το δίκιο τους και όχι για την κατάκτησή τους από τον Αμερικανο-Ανατολικό Ιμπεριαλισμό. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Δεύτερη απόδειξη για αυτά που λέμε είναι ότι το όψιμο εντός εισαγωγικών ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας και όχι της αμυντικής, πολεμική είναι. Έτσι ή αλλιώς. Και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί όλοι μιλάτε για αμυντική βιομηχανία. Συνδέεται με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στροφή και στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας με βάση τις δηλώσεις και Ευρωπαίων ηγετών για προετοιμασία για ένα γενικευμένο πόλεμο στην Ευρώπη. Είναι έτσι ή όχι? Έτσι είναι. Ήδη υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενέργειες υποστήριξης της παραγωγής πυρομαχικών. Αυτό δεν είναι, το ξέρετε? Γιατί άραγε ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τροφοδοτήσει την Ουκρανία. Και βέβαια, για να μπουν στο παιχνίδι πιο δυνατά και οι ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό δεν λένε πρέπει να προετοιμαστούμε για γενικευμένο πόλεμο στην Ευρώπη, η Ευρώπη της ειρήνης, που θα την κάνετε εσείς. Του ΣΥΡΙΖΑ, της ελληνικής λύσης, του ΠΑΣΟΚ, κατά ένα μέρος αν και έχει παραδοθεί ανεφόρων, της πλεύσης ελευθερίας, και αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και δίνει, πόσο είπατε πριν, κύριε Μέτζο, 1,5-3. Για αμυντικές λέει. Ποιες αμυντικές τώρα, μας δουλεύουν όλοι. Αμυντικές είναι όλες αυτές το δυσθεώρατο ποσό που το πληρώνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί μαζί και ο ελληνικός λαός. Και τώρα, επειδή μιλάμε για πολεμικές βιομηχανίες, για τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, έχουμε κάνει φοβερή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Για να στηριχτούν και όχι, αλλά η κατεύθυνση ήταν η υπεργολάβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Καραμέρος είπε ότι εγκαταλείφθηκαν, αυτό νιώθω ηθική υποχρέωση να το πω, εγκαταλείφθηκαν, λέει, τα ΕΑΣ και όλα τα λοιπά. Τι θυμίζει αυτό? Την Καμίλα που βλέπει την καμπούρα της μπροστινής και δεν κοιτάει τη δικιά της. Λοιπόν, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θέλω και να καταγραφεί στα πρακτικά, είχε τοποθετηθεί, ίσως κατ' εξαίρεση,
πρόεδρος τα ΕΑΣ ο Γιώργος Σωροίδης, ναύαρχος. Ένας πολύ μεγάλος αγωνιστής. Ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος σε χρόνο μηδέν έβαλε τα ΕΑΣ σε σειρά. Το αναγνωρίζουν όλοι. Και ανέπτυξε την παραγωγή, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν. Και έδωσε, υπέγραψε σύμβαση συλλογική με τους εργαζόμενους και είχε ένα τεράστιο στόκ για εξαγωγή σε Ινδία κλπ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τον απέλησε και τον άλλαξε. Συγχαρητήρια. Το λέω αποτείοντας τιμή στη μνήμη του. Γιατί ήταν ένας μεγάλος παντογνώστης και μεγάλος αγωνιστής. Αυτά είναι για να μιλάτε για ΕΑΣ και όχι μόνο για τα ΕΑΣ. Τι εξυπηρετεί λοιπόν εκτός των άλλων? Εδώ είναι φανερά τα πράγματα. Γιατί το δεν το λέτε? Να το πείτε ειλικρινά. Εμείς πιστεύουμε ότι άμα μπουν οι ιδιωτικές εταιρείες, μέσα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Εξυπηρετούν συμφέροντα ιδιωτικών ομίλων στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας και μάλιστα τώρα επίσημα με το όνομα, γιατί ακόμα και τώρα βασιλεύουν. Τους δίνεται έργα τα οποία κοστίζουν δεκαπλάσια από ό,τι θα μπορούσαν να κάνουν τα στρατιωτικά εργοστάσια. Έχω πάει προσωπικά και ο Νίκος ο Παναστάσης πήγαμε στη Λάρισα. Και μας είπαν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και με πέντε, λέω εγώ, φορές φθηνότερα. Όμως στις ιδιωτικές εταιρείες. Να πω κι άλλο ένα παράδειγμα. Όταν ήταν να συντηρηθούν οι κινητήρες των αεροπλάνων, κατέθεσε η ΕΑΒ προσφορά. Ο κύριος Βενιζέλος τότε, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, έκανε διεθνή διαγωνισμό. Αποτέλεσμα. Το πήραν οι Πορτογάλοι και κόστισε πέντε φορές περισσότερο. Γιατί η ΕΑΒ είχε πρόταση όχι μόνο ό,τι φαίνεται, αλλά και τα προβλήματα και οι βλάβες που θα βγουν όταν ανοίξουμε τους κινητήρες. Να, αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική και στον ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια ζούμε σε μία κατάσταση όπου υπάρχουν αμύθιτα ποσά που ξοδεύονται για τους εξοπλισμούς. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση. Τι λέει ο ποιητής? Να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη του ψωμί. Έτσι δεν λέει? Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο κλπ. Άντε σύμβολο αιώνιο. Σήμερα λοιπόν, ενώ δυστυχεί η ανθρωπότητα, το σύστημά σας που είναι βάρβαρο, απάνθρωπο, δεν λογαριάζει τίποτα. Δεν λογαριάζει τη ζωή, δεν λογαριάζει τίποτα παρά μόνο τα κέρδη. Θέλει τώρα εδώ σιγοντάρουν να συνεχιστεί οι πολεμικές βιομηχανίες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη. Και εκτός από αυτό, θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε στο χρόνο μου, και εκτός από αυτό, από τα κέρδη κλπ, σιγοντάρουν παντού. Σιγοντάρουν παντού να ανοίξουν και άλλες εστίες. Γιατί κερδίζουν, αφού το λένε ομά πολλές φορές. Τρίτο θέμα. Σε όλα αυτά, δεν μπορώ. Τι λέτε εσείς? Υπάρχει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ευρωμαχικά. Και εσείς και το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, κατηγορείτε την κυβέρνηση γιατί άρχισε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, η ελληνική λύση που μας κάνει τον καμπόσο εδώ. Έφυγαν και δεν θέλω να τους τα πω από τις. Τι λέει? Κατά του να στέλνουμε πυρομαχικά, αλλά τα ΕΑΣ να παράγουν ευλήματα για να τα στέλνουμε στην Ουκρανία είναι ευκαιρία. Αυτό πώς λέγεται? Αν δεν λέγεται πολιτική απατεωνιά, τι λέγεται? Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, όπως και άλλοι που σε τελευταία ανάλυση συνεννούν. Θα πω στο τέλος. Επιστήμη στην υπηρεσία της βαρβαρότητας. Αυτό είναι. Δεν χρειάζονται περιγραφές πολλές. Πανεπιστήμια, μυαλά, αντί να σκέφτονται και να δουλεύουν για το πώς θα βοηθήσουν τον άνθρωπο, δουλεύουν, προσπαθείτε να τους κάνετε να δουλεύουν για το πώς θα τον εξαντώσουν. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση.
τα έξυπνα όπλα, αυτά που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή των υποδομών. Βέβαια, εδώ υπάρχει και μια παρένθεση. Τρίβουν τα χέρια τους. Μαχαιροπύρουν έχουν απλώσει. Και για την Ουκρανία είναι απίστευτο. Σφαγή δύο λαών και οι εταιρείες λογικά για τα συμφέροντά τους από τώρα ετοιμάζονται για να πάνε για την ανοικοδόμηση. Όπως έγινε και στο Ιράκ. Ισοπαίδωσε από τους Αμερικάνους και μετά μπήκαν όλες οι αμερικάνικες εταιρείες και ήταν ένας λόγος που εκτονώθηκε λίγο η κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα πω, αυτοί είστε, που λέει ο γραμματέας μας ο Κουτσούμπας. Αυτοί είστε. Αντί η επιστήμη να σώζει τον άνθρωπο, μπαίνει στην υπηρεσία το να τον σκοτώνει. Αυτό λέγεται καπιταλισμός. Και τελειώνω. Για τα άλλα κόμματα. 21 έχω, το πιάνω. Και ένα άδεια για τα άλλα κόμματα. Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Τα λέει. ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέω ισχύουν ή δεν ισχύουν. Τα γνωρίζετε ή όχι. Για τη στροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πολεμική βιομηχανία, για τα σχέδια του ΝΑΤΟ. Ναι, ναι, ναι. Και τι λέτε, ναι. Άρα είσαστε ίδιοι στρατηγικά. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ μεταβαίων και κλάδων. Ζήτω. Εμείς είμαστε πατριώτες. Τι σημαίνει πατριώτες. Να σκοτώνεσαι στην Ερυθρά Θάλασσα. Και ποιο είναι συμφέροντα. Πατριώτης είναι αυτός που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας. Που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού. Και όχι τα συμφέροντα των σφαγέων των λαών. Ναι, λέτε όλοι. Ελληνική λύση που λέει διάφορα και στην πραγματικότητα ναι, λέει και σε αυτό. Πλεύση ελευθερία σου. Υπέρ. Είναι δυνατόν. Που μας παριστάνετε. Εγώ έτσι άκουσα τον εισηγητή σας. Πέστε κατά και καταγγείλετε. Καταγγείλετε αυτό το νομοσχέδιο. Ότι... Όταν λέει ο κύριος Παφίλης κάτι θα πρέπει να απαντήσετε εσείς. Δεν γίνεται, είναι εύθυκτη. Θα το πείτε μετά. Θέλουν ασυλία. Δεν πειράζει, δεν θα την έχουν. Από εδώ και στο εξής. Άρα λοιπόν, εδώ μέσα είμαστε δύο στρατόπεδα. Και ας κρίνει ο ελληνικός. Είσαστε όλοι σας με τη βαρβαρότητα που υπάρχει σήμερα. Είσαστε όλοι με την εμπλοκή της Ελλάδας, με ή χωρίς ενστάσεις. Και είμαστε απέναντι. Εμείς είμαστε με τους λαούς. Και δεν θα κάνουμε πίσω. Και καλούμε το λαό να βγάλει συμπεράσματα. Ευχαριστούμε. Και στις 9 Ιούνιου να το εκφράσει και με την ψήφο του. Ώστε την άλλη μέρα να χαμογελάει. Ωραία. Και να είναι περήφανος που ένα κουκουέ ανεβασμένο θα μπει μπροστά για τους αγώνες του λαού. Ευχαριστούμε. Εσείς το πολύ πολύ να βγάζετε λόγο στη Βουλή.